Καλημέρα, καλημέρα φίλοι μου από Θεσσαλονίκη. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σε προηγούμενο βίντεο κάναμε λόγο για την αυτοπεποίθηση, ενώ το σημερινό βίντεο επίσης έχει να κάνει με την αυτοπεποίθηση και τα ειδικά χαρίσματα της ευφυΐας. Τολμώ λοιπόν να υποστηρίξω ότι η αυτοπεποίθηση δεν είναι απλώς το πολυτιμότερο εργαλείο και όπλο του ανθρώπου για την πρόοδο και την επιτυχία του στη ζωή, ούτε απλώς και γενικώς το σπουδαιότερο προσόν του για την επίδοση ενός παιδιού στα γράμματα και την ανάπτυξη της ευφυΐας του, αλλά από την αυτοπεποίθησή του εξαρτώνται και μερικά ειδικά χαρίσματα όπως τα ονομάζει συνήθως ο κόσμος. Τέτοια είναι η ρητορική ικανότητα, η ευχέρεια του να μιλάει κανείς εκ του προχείρου, η ευκολία να ομιλεί από στήθους χωρίς να είναι κολλημένος στα χειρόγραφά του, ακόμη αν θέλετε και αυτός ο βαθμός της ευστροφίας του και η δύναμη της μνήμης του. Το επιχείρημα προστήριξη των ισχυρισμών μου αυτών είναι απλό. Όποιος έχει αυτοπεποίθηση και πιστεύει ακράδαντα, χωρίς κανένα δισταγμό και χωρίς την ελάχιστη αμφιβολία ότι είναι σε θέση και μπορεί να βρει τις κατάλληλες λέξεις για να εκφράσει τις ξεκαθαρισμένες ιδέες και πεποιθήσεις του, αυτός ο άνθρωπος στην πιο πρόχειρη ευκαιρία και στην πιο ανύποπτη στιγμή θα μπορέσει πραγματικά να βρει τις κατάλληλες λέξεις που του χρειάζονται και που αποτελούν στην ουσία κτήμα του πνεύματος και της ψυχής του. Ως κλασικό παράδειγμα φέρνω τον Δημοσθένη, το μεγαλύτερο ρήτορα της αρχαιότητας, και τον Άγιο Ιωάννη, τον επικληθέντα Χρυσόστομο που εορτάζει σήμερα, εξαιτίας αυτού ακριβώς του εξαιρετικού χαρίσματός του. Για τον Δημοσθένη είναι γνωστό ότι διέθετε αδύναμη φωνή και δυσκολευόταν στην προφορά των συμφώνων λάμδα καιρό. Παρά τα αυτά, ο Δημοσθένης προσπάθησε να δαμάσει και να μεταβάλει ακόμα και τη φύση του, αφήνοντας έτσι ο αιώνιο παράδειγμα του τι μπορεί να κατορθώσει μια ισχυρή θέληση και μια δυνατή αυτοπεποίθηση. Λέγεται λοιπόν ότι κατασκεύασε ένα υπόγειο δωμάτιο στο οποίο έκανε ασκήσεις μεγαλόφωνα μπροστά σε ένα μεγάλο καθρέφτη για να διορθώσει την τραυλότητα της φωνής του και την ακούσια κίνηση του ενός ώμου του. Παραδίδεται ακόμη ότι κατέβαινε στο φάληρο το χειμώνα σε στιγμές κακοκαιρίας και θύελλας και απήγγειλε λόγους μπροστά στην εξαγριωμένη θάλασσα, θέλοντας έτσι να συνηθίσει την ταραχή και τον θόρυβο για να μπορεί να παραμένει ήρεμος κατά τις ταραχώδεις συνελεύσεις της Εκκλησίας του Δήμου των Αθηναίων. Με την αδάμαστη θέλησή του και με τις συνεχείς και επίπονες ασκήσεις του, κατόρθωσε να επιτύχει το σκοπό του και να αποβεί δεινός ρήτορας κατά την ομόφωνη μαρτυρία των αρχαίων. Όσο για τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο που προανέφερα, είναι γνωστό σε όλους το ψυχικό του μεγαλείο και το ψυχικό του σθένος να τα βάλει, όπως θα λέγαμε σήμερα, με την πανίσχυρη αυτοκράτηρα ευδοξία, χωρίς καθόλου να φοβηθεί, ούτε να σκεφτεί, ούτε το αξίωμά του, ούτε και αυτή τη ζωή του αν θέλετε, την οποία και θυσίασε τελικά στο βωμό της πίστεως
προκειμένου να μείνει σύμφωνος με τον εαυτό του και πιστός στη συνείδησή του. Αλλά αυτό το μεγαλειώδες ψυχικό σθένος του άνδρα, τι άλλο δείχνει παρά την δυνατή πίστη του στις πνευματικές του δυνάμεις και τον υψηλό και θαυμαστό βαθμό της αυτοπεποίθησής του. Δεν έχει παρά να διαβάσει κανείς μόνο το λόγο του προς ευτρόπιον για να γευθεί τη γλυκύτητα των λόγων του και τη ρητορική του δυνότητα. Και είναι ένας λόγος που εκφωνήθηκε εκ του προχείρου, χωρίς καμία προετοιμασία, αφού και το όλο επεισόδιο ήταν τελείως ξαφνικό, εξαιτίας της καταφυγής του Πρωθυπουργού Ευτροπίου στο ναό, όπου ζητήθηκε να βρει άσυλο, παρόλο που ο ίδιος δια νόμου είχε καταργήσει το άσυλο των ναών. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με το χάρισμα της ευστροφίας. Όταν κανείς δεν διαθέτει αρκετή αυτοπεποίθηση και αμφιβάλλει αν μπορεί να δώσει σύντομα μία ορθή λύση σε ένα οποιοδήποτε πρόβλημα, τότε στην παρουσία κάποιου προβλήματος που ζητεί άμεση λύση, έρχονται στο νου του διάφορες λύσεις, άλλες σωστές και άλλες λανθασμένες. Και αυτός ασυνείδητα διαλέγει τη λανθασμένη, για να μείνει σύμφωνος με τον εαυτό του, που πιστεύει πως δεν μπορεί να δώσει σύντομα ορθή λύση σε ένα πρόβλημα. Οι ενέργειές του πρέπει να επαληθεύουν την πίστη του, την πεποίθησή του ότι δεν διαθέτει ευστροφία. Και η επαλήθευση αυτή γίνεται με την ασυνείδητη εκλογή της λανθασμένης λύσης. Εκείνος, αντίθετα, που πιστεύει ακράδαντα ότι διαθέτει αρκετή ευστροφία από τις λύσεις που έρχονται στο μυαλό του, θα διαλέξει κατά τρόπον ασυνείδητο την πιο σωστή και συμφέρουσα λύση για να επαληθεύσει την πίστη του ότι διαθέτει αρκετή ευστροφία. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με το πρόβλημα της μνήμης. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν πιστέψει ότι δεν έχουν καλό μνημονικό, ότι δεν διαθέτουν καλή μνήμη, ότι ξεχνούν εύκολα. Από τη στιγμή λοιπόν που θα υποβληθεί σε ένα παιδί και θα πιστέψει ότι δεν είναι πρικισμένο με καλή μνήμη, αρχίζει να λειτουργεί μέσα του ένας μυστηριώδης ασυνείδητος μηχανισμός που προσπαθεί να αποδείξει στην πράξη ότι πραγματικά δεν έχει καλή μνήμη. Ασυνείδητα λοιπόν αρχίζει να ξεχνά το ένα, να λησμονεί το άλλο, να μην θυμάται το τρίτο, να μην μπορεί να απομνημονεύσει και να μάθει ένα ποίημα ή τα μαθήματά του, με αποτέλεσμα να πιστεύουν και οι γονείς του πως το παιδί πραγματικά υστερεί σε μνήμη. Αν αφαιρέσουμε λοιπόν τις περιπτώσεις που ξεχνάμε κάτι γιατί κατά βάθος δεν θέλουμε να θυμόμαστε και που δεν είναι καθόλου λίγες, καθώς και εκείνες τις περιπτώσεις που λησμονούμε να κάνουμε κάτι γιατί η εκτέλεσή του αντιστέκεται στο χαρακτήρα μας και μας τραυματίζει ψυχικά, τότε όλες οι άλλες φορές που ξεχνάμε και προπάντων η γνώμη μας ότι δεν μπορούμε να απομνημονεύσουμε, οφείλονται στην ψευδαίσθηση που έχουμε δημιουργήσει στον εαυτό μας ότι δεν έχουμε καλή μνήμη. Δεδομένου λοιπόν ότι κατά βάση όλοι οι άνθρωποι έχουν καλή μνήμη,
Ο βαθμός της πάνω στην πράξη εξαρτάται από το βαθμό αυτοπεποίθησης που έχει το άτομο. Έτσι, ο άνθρωπος που πιστεύει ότι είναι πρικισμένος με δυνατή μνήμη θα χρησιμοποιεί το ψυχικό του δυναμικό για να θυμάται και τις πιο μικρές και ασήμαντες λεπτομέρειες, ώστε να αποδεικνύει και στους άλλους, αλλά προπάντων στον ίδιο του τον εαυτό, ότι πραγματικά διαθέτει εξαίρετη μνήμη. Οι πράξεις μας και οι ενέργειές μας τείνουν πάντοτε να επαληθεύσουν το πραγματικό μας πιστεύω για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Γι' αυτό, αν θέλουμε να γνωρίσουμε καλά έναν άνθρωπο, δεν πρέπει να προσέχουμε τόσο τι λέει και τι ισχυρίζεται, αλλά προπάντων πώς ζει και πώς ενεργεί. Προς αυτά δεν είναι τελείως άσχετοι οι λόγοι του Χριστού. Στο Μάρκο διαβάζουμε «Αμήν γάρ λέγω ημίν ότι ως αν είπει το όρι τούτο, άρθητη και βλήθητη στην θάλασσαν και μη διακριθεί εν την καρδία αυτού, αλλά πιστεύσει ότι α λέγει γίνεται, έστε αυτό ο εάν είπε». Μολονότι εδώ γίνεται λόγος για θρησκευτική πίστη, για πίστη στη δύναμη του Θεού, παρόλα αυτά, σαν απαραίτητος όρος της πραγματοποίησης του θαύματος, τίθεται το να μην διακριθεί εν την καρδία αυτού, δηλαδή να μην διστάσει ο άνθρωπος και να μην αμφιβάλλει καθόλου στο βάθος της ύπαρξής του ότι ο Θεός θα του δώσει αυτό που θέλει και που ζητεί με ακλόνητη πίστη. Γιατί ο εσωτερικός δισταγμός και η αμφιβολία της ψυχής για την βοήθεια και τη δύναμη του Θεού αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος δεν έχει ζωντανή και πραγματική πίστη στο Θεό και επομένως είναι ανάξιος να λάβει τη βοήθεια του Θεού και ανίκανος να χρησιμοποιήσει τη θεία του δύναμη. Κατά τον ίδιο περίπου τρόπο, ο άνθρωπος που αμφιβάλλει για την ικανότητά του όσον αφορά στην επιτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου, δεν έχει τη δύναμη να αξιοποιήσει και να χρησιμοποιήσει την ψυχική του ενέργεια για να επιτύχει αυτό που θα επιθυμούσε. Το αντίθετο ακριβώς από το δισταγμό και την αμφιβολία, που δεν είναι παρά μία μορφή συμπλέγματος κατωτερότητας, είναι η πεποίθηση του ανθρώπου στις ικανότητές του, η εμπιστοσύνη του στον εαυτό του και στις δυνάμεις του και η αυτοπεποίθησή του, που όταν υπάρχει σε ικανοποιητικό βαθμό επιτυγχάνει κυριολεκτικά θαύματα. Όπως βλέπεις λοιπόν, αν κατορθώσεις να πρικίσεις το παιδί σου με μια δυνατή αυτοπεποίθηση, δεν θα του δώσεις μόνο ένα ισχυρό όπλο για τον αγώνα της ζωής, ούτε θα του χαρίσεις μόνο ένα προσόν για την επίδοσή του στα γράμματα και την ανάπτυξη της ευφυΐας του, αλλά θα το εφοδιάσεις με μια θαυμαστή ψυχική ικανότητα που θα το κάνει ικανό να αξιοποιεί και να εκμεταλλεύεται τον ανεξάντλητο πλούτο των εσωτερικών πνευματικών του δυνάμεων και θα το πρικίσει και με έκτακτα χαρίσματα της ευφύειας. Αυτά για σήμερα φίλοι μου. Ελπίζω να μην σας έχω κουράσει. Αν πιστεύετε ότι αυτό το βίντεο μπορεί να βοηθήσει κάποιον, κάντε το share, μοιραστείτε τη γνώση και μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe για να είστε μαζί μου σε κάθε επόμενο βίντεο.